Ναι, καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η μόνη επιλογή για να αποτραπούν τα νέα ρεύματα και να καθησυχαστεί η Τουρκία έτσι ώστε να περιορίσει τις απειλές της σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διοχέτευση ροών προς την Ελλάδα, αρχικά την Βουλγαρία και συνεχεία προς την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι η συνέχιση του προγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει η Τουρκία λόγω του μεταναστευτικού. Το προϋπολογισμό φτάνει μέχρι και 6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν δοθεί ήδη τα 2,6 από αυτά. Τονίζεται δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό υπάρχει σε σχετικό έγγραφο που ετοιμάστηκε σήμερα, ότι με ανακούφιση βλέπει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσο δε προς τη ζώνη ασφαλείας η οποία δημιουργείται από τουρκικής πλευράς μέσα σε Συριακό έδαφος, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης την επόμενη της λήξης της προθεσμίας των 5 ημερών για την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων, των μαχητών, και όταν και αν ο κύριος Πούτιν δεχθεί τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσει επί του συνολικού ζητήματος της Συρίας. Εκτιμάται δε ότι η ζώνη ασφαλείας ενδέχεται να αποτελέσει και μέρος του συνολικού τμήματος της λύσης, υπό την έννοια ότι οι Τούρκοι θα παραμείνουν εκεί μέχρι ότου εξευρεθεί λύση και μέχρι ότου πιστούν οι ήδη ότι δεν διατρέχουν κινδύνους ασφάλεια. Η Ρωσία πάντως από την πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι στην περίπτωση συνολικής λύσης του Συριακού προβλήματος η επίσημη Συριακή κυβέρνηση θα πρέπει να ασκεί κυριαρχία του άκρου άκρου στην εδαφική της αγκυριότητα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Στο Βερολίνο, τελευταία εβδομάδα Νοεμβρίου, καλή